Πάμε ποδόσφαιρο να μιλήσουμε με έναν από τους πρωταγωνιστές, με έναν από τους ποδοσφαιριστές της φετινής πολύ μεγάλης προσπάθειας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, τον Σάββα Κυριακίδη, που είναι τώρα στην γραμμή μας. Σχετικά πρόσφατα γιόρταζες κιόλας, να στα πούμε και ραδιοφωνικά τα χρόνια πολλά και γενικά ό,τι επιθυμείς, με υγεία πάνω απ' όλα, σε σένα και στους δικούς ανθρώπους. Καλησπέρα, Μινώρα Γιαμπλέ. Σάβα, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα και πάλι. Τώρα εντάξει, καλύτερα. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Δεν ξέρω, έχεις hands-free ή μιλάς από το... Όχι, απλά δεν ξέρω τι είναι πολύ σημαντικό. Δεν πειράζει, θα το παλέψουμε. Χρόνια πολλά ξανά. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Και δεν ξέρω, ξεκουραστήκατε αυτές τις μέρες αρκετά? Εντάξει, δόξα Θεώ, ηρεμήσαμε όλοι, πήγαμε στις οικογένειές μας. Το χρειαζόμασταν και σωματικά και ψυχολογικά. Μια αποσυμφόρηση από όλη αυτή την συνεχόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι όλοι γυρίσαμε καλύτερα ενωμένοι. Και ήταν και το αποτέλεσμα το τελευταίο με την Καρίτσα πριν τις γιορτές που σίγουρα ήταν λίγο έτσι που θέλατε να το ξεχάσετε γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν άσχημο αποτέλεσμα για μας. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε για να τελειώσουμε την χρονιά έτσι και να μείνουμε στην κορυφή πριν τη νέα χρονιά. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά. Είχαμε πολλές απουσίες, ήμασταν κακή μέρα. Πήγαμε να τραβάσουμε και το μάτι. Ήταν και θέμα μέρας, ήταν όλα αυτά που προανέφερες, οι απουσίες, δεν ξέρω κάτι άλλο. Σίγουρα είναι και όλα παίξαν τον ρόλο τους. Τα συνεχόμενα μάτς, η κούραση, τα παιδιά που λείπαν, η ατυχία. Δεν μπορεί να σε πάντα να έχεις ένα φόβο που θέλεις σε όλα τα μάτς. Mm-hmm. Είναι και αυτά τα μάτς, δυστυχώς. Βέβαια, ο καθένας από εμάς, όταν τελείωσαν οι υποχρεώσεις σας με αυτό το παιχνίδι, το 2-2 στο Καφτατζόγλιο, και πριν βέβαια, όταν φτάσατε στην κορυφή, άσχετα αν είστε τώρα ένα βαθμό πίσω, έχουμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε πλάκα όλους τους προπονητές του κόσμου, γιατί ξέρεις, όλοι οι προπονητές του κόσμου που κάνουν προετοιμασία, που κάνουν φιλικά παιχνίδια, που κάνουν μεταγραφές στην ώρα τους, πρώτοι δεν μπορούν να είναι. Ο Ηρακλής το κατάφερε αυτό. Μην μένουμε. Αυτό που έχει συμβεί στον πρώτο γύρο. Και δεν νομίζω εσύ να το έχεις ξαναζήσει ποτέ στην πορεία σου. Όχι, αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Έχω βρεθεί σε ομάδες που ξεκινάνε από το καλοκαίρι με την τέλεια οργάνωση. Το καλύτερο ρόστερ που μπορεί να έχει μια ομάδα. Και τελείως αποτυχάνουν. Γιατί σε πολλές ομάδες κρινάνε για το τάγμα και μένουν εκτός των. Και ξεκινήσαμε εδώ, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε, στην τρίτη αγωνιστική άρχισαν να έρχονται παίχτες. Και πολλοί παίχτες ήταν τέταρτη-πέμπτη αγωνιστική. Και στις 6 ξεκινήσαμε να σώσουμε την ομάδα και φτάσαμε σε ένα σημείο τελευταία αγωνιστική πρώτη γύρω να είμαστε πρώτοι. Νομίζω αυτό δεν υπάρχει, τώρα ήταν πραγματικά άθλος. Από όλους όσους ήταν εδώ πέρα, παίχτες, προπονητές και διοίκηση όλοι κάναν τεράστια προσπάθεια. Είναι η δική σας η προσπάθεια, είναι η προσπάθεια του προπονητικού team, είναι η προσπάθεια της διοίκησης, είναι η προσπάθεια του κόσμου. Αλλά μεταξύ μας, αν και μιλάμε στον αέρα, τρόπος του λέγεται μεταξύ μας, είναι και όλη αυτή η άβρα και η ενέργεια που βγάζει αυτή η τεράστια ομάδα που λέγεται Ηρακλής, έτσι, πέρα από το κλισέ της φανέλας, είναι και αυτή η ενέργεια. Το έχουμε πει νομίζω μεταξύ μας πάρα πολλές φορές όσοι παρακολουθούμε κοντά την ομάδα, ότι αν φορούσατε άλλη φανέλα ίσως να μην κάνατε αυτά που κάνατε. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα δεν παίζει η φανέλα, δεν κερδίζει η φανέλα. Σκέφτομαι και στο τελευταίο μάτι που παίρναμε την Καρίτα, αλλά νομίζω ότι η άβρα της ομάδας και... Ναι. Τη μεγαλύτερη της ομάδας, ο κάθε παίχτης όταν μπαίνει μέσα και το νιώθει ακόμα μεγαλύτερος, ακόμα καλύτερος παίχτης και σε βοηθάει, σε δίνει μια όθηση. Και σίγουρα και οι αντίπαλοι έχουν έναν παραπάνω σεβασμό απέναντι στην ομάδα. Ίσως και φόβο πολλές φορές. Mm-hmm. Πλέον αρχίζουν και σας φοβούνται και πλέον και σας σέβονται πάρα πολύ. Γιατί στα πρώτα παιχνίδια, ξέρεις, υπήρχαν αντίπαλοι προπονητές που λέγανε ένα ο Ηρακλής είναι με τους πιτσιρικάδες. Δεν είχαν μπει ακόμα στη διαδικασία να δουν ότι ενισχύθηκε, ότι ενισχύθηκε πολύ. Και την πατούσαν. Και μάλιστα προπονητές που κάναν δηλώσεις και τα αποτελέσματα ήταν εις βάρος τους και με 5 γκολ και με 4 γκολ. Σε η αλήθεια είναι ότι στην αρχή κανένας από εμάς που είναι στην ομάδα δεν περίμενε όλη αυτή την πορεία. Mm-hmm. Και να ανταπεξέλθει η ομάδα τόσο καλά, να δέσει το ρόστερ, δηλαδή να έχει φέρει ξαφνικά τόσους παίχτες του πουθενά που δεν ήξερε ένα τον άλλο, ξαφνικά να δεθεί η ομάδα τόσο καλά. Αυτό δεν γίνεται. Είναι προφανώς ότι συμβαίνει αυτό πολύ σπάνια. Και ούτε εμείς ήδη περιμέναμε να ανταπεξέλθει η ομάδα τόσο καλά. Το καταφέρατε όμως. Τόσο καλή χημεία ανάμεσα στους παίχτες, στον προπονητή, στη διοίκηση, δηλαδή νομίζω ότι έχει γίνει μια χημεία που είναι δύσκολο να την ξαναπετύχεις. Σε ανησυχεί το ότι, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που λέμε καθημερινά, ότι μπήκατε με τις μπάντες, κάνατε ένα πολύ μεγάλο σερί και ότι στο δεύτερο γύρο ίσως
έρθει μια κούραση, γιατί κακά τα ψέματα μπήκατε κατευθείαν, υπήρξαν και κάποιοι τραυματισμοί ίσως γι' αυτό το λόγο, ότι μέσα στα βαθιά, χωρίς φιλικά, χωρίς προετοιμασία, χωρίς προπονήσεις για 2 μήνες όπως κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Αυτό ανησυχεί καθόλου, ότι στο δεύτερο γύρο θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να αντέξουμε? Είναι λογικό. Άμα σκεφτεί κανείς ότι κάναμε τόσα συνεχόμενα μάτς, ναι, με ένα μικρό αριθμό παιχτών. Αλλά νομίζω ότι ο δεύτερος γύρος σίγουρα δεν θα είναι τόσο απαιτητικός σε συνεχόμενα μάτς, όπως ήταν τελευταίο δίμηνο που παίζαμε συνεχόμενα Κυριακή Τετάρτη. Και αυτό μου στην ουσία σε διαλύει σαν παιχτή, ειδικά στην Ελλάδα που γνώμη συνήθως να παίζουμε αυτούς τους ρυθμούς. Ναι. Και σε μια ομάδα που δεν έχει προετοιμασία και δεν έχει τη βάση για να υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι ο δεύτερος γύρος δεν είναι τόσο απαιτητικός να παίζουμε Κυριακή Τετάρτη συνεχόμενα, και πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγαλύτερο βάθος στην ομάδα για να υπάρχουν αλλαγές και ρωτήσεων, όπως το λένε, σε κάθε μάτς. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκαν και ποδοσφαιριστές και θα ανακοινωθούν και άλλοι από ό,τι μαθαίνουμε. Θα γίνουν οι μεταγραφικές κινήσεις από την διοίκηση. Πλέον το μυαλό είναι στον Εύωσμο. Ναι, το επόμενο μάτς είναι αυτό. Κάναμε διακοπές μας όλοι, ξεκουραστήκαμε, γεμίσαμε τις μπαταρίες. Και τώρα στρεφόμαστε καθαρά στο πρωτάθλημα. Κάθε μάτς ξεχωριστά. Κάθε μάτς είναι τελικός. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε κανένα μάτς να περάσει έτσι. Mm-hmm. Έχεις πλέον, Σάβα, εικόνα από όλες τις ομάδες. Τους έχετε αντιμετωπίσει όλους. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τους αντιπάλους. Εμείς απ' έξω βλέπουμε και λέμε ότι όλα εξαρτώνται από τον Ηρακλή. Και από κανέναν άλλον. Δεν νομίζω να, με αυτά που μας έχετε δείξει στο γήπεδο, να μπαίνουμε σε διαδικασία να πούμε ότι κάποια ομάδα είναι καλύτερη από τον Ηρακλή. Φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ ότι είναι καθαρά στο δικό σας χέρι. Η πρώτη θέση. Πιστεύω ότι ανάλογα με τη δική μας απόδοση θα κριθεί ποια ομάδα θα είναι καλύτερη. Απλά σίγουρα υπάρχουν και πολύ καλές ομάδες. Mm-hmm. Και πρέπει να σεβόμαστε όπως τους αξίζει. Γιατί τώρα η ομάδα σε κολυμπόλη μπορεί να είναι πρώτη. Αξίζει να είναι για να εκεί, σημαίνει κάτι καλό έχει. Πρέπει να τη σέβεσαι και να μην την πατήσεις. Δεν μας παίρνει να υποτιμούμε κανένα αντίπαλο. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν χρειάζεται να υποτιμηθεί κανένας αντίπαλος. Απλά αλλά πιστεύω ότι εμείς, αν είμαστε στην καλή μας μέρα, δεν έχουμε φοβηθεί κανένα. Αυτό ακριβώς. Το έχετε δείξει. Ναι, το έχετε δείξει. Όσον αφορά εσένα, μπήκες δυνατά, έμεινες λίγο έξω από τον τραυματισμό σου, ξανασυνέχισες έτσι δυνατά, και φαντάζομαι αυτό που συνέβη ήταν καθαρά αυτό που λέγαμε και πριν από λίγο, έτσι, ότι μπήκατε με τις μπάντες, ότι τα δώσατε όλα στην αρχή. Ναι, απλά φωτωθήκαμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Να παίζει την ερχόμενα μάτς είναι πάρα πολύ κουραστικό, και σωματικά και ψυχολογικά όμως. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο να παίζει την ομάδα που είναι αδιάφορη και παίζει απλά και Τετάρτη. Να παίζει την ομάδα που σαν τον Ηρακλή και να έχει απαιτήσεις κάθε αγώνα να κερδίσεις, σε κουράζει και ψυχολογικά. Δεν είναι εύκολο ούτε ψυχολογικά από το αθλητισμό σου. Και το κάθε παιδί πιστεύω φορτίστηκαν όλοι σωματικά και ψυχολογικά, και είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη νομίζω αυτή την ξεκούραση αυτές τις μέρες. Εύχομαι να γεμίσατε πάρα πολύ τις μπαταρίες σας. Προπονήσεις πλέον κανονικά? Ναι, κανονικά επιστρέφαμε. Να υποθέσω κανονικά, πρωτοχρονιά θα υπάρχει ένα break ξανά? Νομίζω θα έχουμε μια μέρα. Νομίζω ναι. Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι είναι γι' αυτό. Και φαντάζομαι, εντάξει, το παιχνίδι τους ή άλλως είναι στη Θεσσαλονίκη. Όχι ότι σε πιο μακρινά μέρη και περιοχές είχατε παράπονο, αλλά το ξέρεις για ακόμη μια φορά ότι το γήπεδο μπλε θα είναι και θα σας υποστηρίζει. Εμείς περιμένουμε τον κόσμο όπως και κάθε αγωνιστική. Δεν μπορούμε να έχουμε κανένα παράπονο τον κόσμο. Φυσικά είναι δίπλα μας με υπέρμετρο ενθουσιασμό. Ακόμα και στα δύσκολα μας χειροκροτούν, και αυτό είναι μεγαλύτερη υποστήριξη για μας. Τώρα που το αναφέρεις, το ακόμα και στα δύσκολα, η εικόνα του να έχετε φέρει στο Καφτατζόγλιο με την προτελευταία καρίτσα 2-2 και ο κόσμος στο τέλος να σας χειροκροτεί, που σπάνια το βλέπουμε αυτό σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, έτσι. Πώς το αντιδράσατε, πώς το αφουγκράστηκε σε αυτό το χειροκρότημα? Εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που οι φιλάθλοι ξέρουν από ποδόσφαιρο και μπορούν να καταλάβουν τα πράγματα. Δηλαδή μια ομάδα που ξεκίνησε τόσο αργά, δηλαδή και ένα στραβό αποτέλεσμα, δικαιούται να το κάνει. Το κάνει, όχι δικαιούται, το κάνουν και οι καλύτερες ομάδες ένα στραβό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πόσο μπορεί μια ομάδα που ξεκίνησε την τρίτη τετραγωνιστική να μαζεύεται. Και οι άνθρωποι εκτιμούν την προσπάθειά μας, και στη μια δύσκολη στιγμή τους έλαμε δίπλα μας και ήταν δίπλα μας. Όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι. Και θα συνεχίσουν να είναι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαστε να τους δίνουμε χαρά κάθε Κυριακή. Αλλά στα δύσκολα εκείνη είναι που φαίνεται η μεγάλη ομάδα. Στα δύσκολα να το βοηθούν οι συνάδελφοι. Έτσι ακριβώς. Σου εύχομαι τα καλύτερα
Καλή Ευχαριστώ χρονιά, πάρα πολύ. με υγεία. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και όλα πάνε καλά. Ραντεβού στο γήπεδο 7 του νέου έτους, 7 του μηνός. Και καλή επιτυχία με νίκες. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Σάβα. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.